Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Είμαι ο Συμπέθερος και βρισκόμαστε στην κουζίνα μου. Σήμερα η συνταγή που έχουμε επιλέξει να κάνουμε είναι τσουρέκι. Το τσουρέκι είναι μια συνταγή η οποία δεν είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι αρκετά χρονοβόρα. Μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο η ζύμη, το πλάσιμο της ζύμης, τα φουσκώματα και σε γενικές γραμμές θέλει λιγάκι τέχνη. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε σήμερα είναι ένα τσουρέκι το οποίο θα το κάνουμε γεμιστό και θα έχουμε δύο διαφορετικά είδη γέμισης. Θα φτιάξουμε ένα γλάσο λευκής σοκολάτας και το δεύτερο συστατικό της γέμισης θα είναι πραλίνα, πραλίνα σοκολάτας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τη ζυμούλα μας γιατί θέλει αρκετή ώρα και αρκετή διαδικασία και τα λέμε πάλι στη συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε εδώ τα υλικά μας. Θα ξεκινήσουμε να βάλουμε σε ένα μπλεντεράκι λίγο ζάχαρη, σχεδόν μια κουταλιά της σούπας. Θα βάλουμε το μαχλέπι και το έχουμε τριμμένο, εμάς μας ενδιαφέρει να ανακατευτεί. Θα βάλουμε μισή κουταλιά της σούπα, του γλυκού κακουλέ, αγαπημένο υλικό, και 1,5 γραμμάριο μαστίχα. Λοιπόν, θα βάλουμε και το αλατάκι μας, μια πρέζα αλάτι. Θα τα χτυπήσουμε όλα αυτά μαζί εδώ στο μπλεντεράκι να γίνουν ένα μείγμα. Και ερχόμαστε να συνεχίσουμε τώρα με το αλεύρι και με τα υπόλοιπα υλικά μας για τη ζύμη. Χτυπήσαμε στο μπλεντεράκι τα υλικά μας. Βάλετε και αυτό στην άκρη. Παιδιά, είναι... έχει γίνει ένα μείγμα όλο. Το θέμα είναι τα αρώματα, η μυρωδιά. Κλείστο στην άκρη. Ας το δω. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε με τη ζύμη μας. Στη ζύμη μας δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Θα ρίξουμε 150 ml από χλιαρό νεράκι. Θα βάλουμε 2 σακουλάκια. Αυτά είναι ξερή μαγιά, είναι 18 γραμμάρια. Θα πάρουμε τα λευράκι μας και θα ρίξουμε 2-3 κουταλιές πάνω από τη μαγιά. Θα κάνουμε λίγο μπάχαλο και την αφήσουμε εκεί για 10 λεπτάκια. Τα 10 λεπτάκια μας περάσανε. Θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Θα βάλουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα το υπόλοιπο αλεύρι. Μισό κιλό αλεύρι. Θα βάλουμε τα 2 αυγουλάκια μας. Λοιπόν, το μελάκι μας, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Δύο βανιλίνες. Αν ανοίξουνε, μία άνοιξε. Άνοιξε και η άλλη, αν και είχε πεισμώσει. Λοιπόν, το βουτυράκι αυτό που το έχουμε ψιλολιώσει, 50 γραμμάρια είναι αυτό. Έφυγε στην άκρη. Ας το δω, το κομματάκι θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, όλο το μείγμα από αυτό που τρίψαμε προηγουμένως. Όπου παιδιά μυρίζει φανταστικό αυτό το μείγμα. Το βουτυράκι αυτό το χρειαστούμε για μετά. Είναι στο τέλος της διαδικασίας. Λοιπόν, και πάμε να τα χτυπήσουμε με το γάντζο. Όλα, να βάλουμε το γάντζο.
Χαρά. Τώρα όλο αυτό το μείγμα θα πρέπει να το χτυπήσουμε για 10-15 λεπτά μέχρι να αρχίσει να γίνεται μια μάζα ωραία, ελαστική και να ξεκολλήσει σιγά σιγά από τον κάδο του μίξερ. Θα πάρει αρκετό χρόνο, θα το αφήσουμε, πρέπει πάνω από 10 λεπτά. Μπορεί να μείνει 15, αλλά πάνω από 10 είναι σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να το αφήσουμε να δουλέψει και θα τα ξαναπούμε συνέχεια γιατί θα μας πάρει ώρα. Αυτή τη στιγμή η μυρωδιά, τα αρώματα που έχει η κουζίνα είναι απίστευτα, παιδιά, είναι φανταστικά. Εγώ ήθελα να σας δείξω εδώ το ζυμάρι μας, παρόλο που δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει σχήμα ζυμαριού, να δείτε από κοντά πόσο ωραία δημιουργούνται οι ίνες. Κοιτάξτε, ίνες, βοηθάει το βούλιο και το φορδάρισμα του αλευρίου, του σκληρού αλεύρι, όσο ανοίγει η γλουτένη, αυτό δημιουργεί ίνες. Και θα γίνει αυτό το μαστίχωμα που έχει το ιδιαίτερο που έχει το τσιρέκι. Πάμε να δούμε. Όπως μπορείτε να δείτε, μετά από 10 λεπτάκια ζύμωμα, έχει μαζέψει όλο το γκάδο γύρω-γύρω, το έχει καθαρίσει, έχει μαζευτεί όλο πάνω στο γκάτζο και έχει μείνει πάρα πολύ λίγο ζυμαράκι κάτω στον πάτο, το οποίο σιγά σιγά και αυτό με το χτύπημα θα γίνει ένα με τη ζύμη την υπόλοιπη και θα αγκαλιάσουν όλα μαζί το γκάτζο. Σε εκείνο το σημείο θα σταματήσουν να συμπληρώσουν πάλι λίγο μπουτυράκι να γίνει το κορδάρισμα τέλειο. Πάμε πάλι λιγάκι σε 5 λεπτάκια. Μετά από 15 λεπτά χτύπημα στο μίξερ, έχει γίνει η ζυμούλα μας, παιδιά, σαν μαστίχα. Έχει γίνει σαν τσίχλα. Θα του ρίξουμε τώρα και το υπόλοιπο βουτυράκι που έχουμε μέσα, γύρω στα 100 γραμμάρια, και θα γίνει τέλειο, τέλειο. Πάμε για άλλα 5 λεπτάκια. Να το ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά. Γιατί πετάξει το βουτυράκι έξω. Και μετά έχουμε φούσκωμα. Δόξα τω Θεώ, πολλή ώρα. Πάμε γιατί έχουμε χρόνο ακόμα, τι λένε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το σταματήσουμε και θα το βάλουμε στον κάδο τον ίδιο με λίγο βουτυράκι από κάτω για να μην κολλήσει, για να φουσκώσει τουλάχιστον, παιδιά, για μία ώρα. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Πάμε να το σηκώσουμε, κοίτα εδώ. Εδώ κοιτάτε, ρε παιδιά. Τσίχλα, μια τσίχλα είναι. Από εδώ κοίτα. Κοίτα πως έχει γίνει. Εδώ κοιτάτε. Ξεκολλάει όμως τέλεια. Είναι πολύ μαλακό. Εδώ κοίτα. Δεν υπάρχει. Το ζυμαράκι για το τσουρέκι. Κοίτα εδώ. Μόνο του. Πέφτει μόνο του το γάτζο. Εδώ κοίτα. Τέλειο. Παιδιά, ακριβώς αυτή την υφή πρέπει να έχει. Το δοκιμάσω κιόλας. Εντάξει. Τα λόγια είναι περίτα. Μια χαρά. Θα λείψουμε ωραία τον κάδο. Γύρω. Θα φουσκώσει αρκετά. Αυτό είναι το ζυμάρι μας. Εδώ κοίτα. Ας το τώρα εδώ μέσα. Λοιπόν, θα το σκεπάσουμε με την πετσετούλα μας. Εδώ είναι η πετσετούλα μας. Και θα το αφήσουμε, παιδιά, τουλάχιστον μία ώρα. Σε μία ωρίτσα θα τα ξαναπούμε. Ο κάδος μας είναι στην άκρη. Έτοιμος εκεί για να φουσκώσει το ζυμαράκι μας. Εν τω μεταξύ, εμείς πάμε να φτιάξουμε τώρα λίγο το γλάσο μας. Το γλάσο της λευκής κουβερτούρας, που θα είναι τη γέμιση, μία από τις δύο γεμίσεις. Άλλη θα είναι μια πραλίνα σοκολάτας απλή. Έτοιμη, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι. Λοιπόν, θα βάλουμε το γαλατάκι μας με τη ζάχαρη να ζεσταθεί. ...150 γάλα και 50 γραμμάρια ζάχαρη. Θα τα αφήσουμε να ζεσταθεί λιγάκι, μετά θα ρίξουμε το αλευράκι και έχουμε εδώ μια 125 γραμμάρια λευκής κουβερτούρας. Και θα τα αφήσουμε στην άκρη, σιγά σιγά μόλις φτιαχτεί το μείγμα, να κάνουμε δουλειά μας.
σπάσουμε και τη σοκολάτα μας, να τη ρίξουμε μέσα. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ ζυμάρι, παιδιά. Φανταστικό. Η διαδικασία αυτή που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι δίπλες. Διπλώνουμε, απλώνουμε, διπλώνουμε. Έχουμε καθαρίσει ωραία τον πάγκο μας. Έχουμε εδώ το γλάσο μας και την πραλίνα μας. Θέλει καμιά δεκαριά φορές. Λοιπόν, παιδιά, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να το ανοίξουμε τώρα για να το γεμίσουμε. Το κάθε τσουρικάκι το κόβουμε στα τρία. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, και πάμε. Ωραία, πάμε λίγο το γλάσο μας. Θα το προσέξουμε να κλείσει καλά. Έτοιμο. Το δεύτερο. Πραλίνα. Όπα, πολύ. Πάμε. Έτοιμο. Κλείνσιμο και αυτό καλό. Έτοιμο. Ωραία. Θα ενώσουμε εδώ λιγάκι στην ακρούλα. Και πάμε. Εδώ, 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 έτσι, μια κοτσιδούλα. Έτοιμο. Στο ταψάκι να φουσκώσει και μετά πάμε για φούρνο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το τσουρικάκι μας. Θα πρέπει λιγάκι να το αφήσουμε να κρυώσει. Μαστιχωμένο, μια χαρά. Το βλέπω, μια χαρά. Θα πρέπει να το αφήσουμε λιγάκι να κρυώσει, ώστε να μπορούσαμε να το γλασάρουμε από πάνω. Ραντεβού σε μισή ωρίτσα πάλι. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ είναι το τσουρεκάκι μας, το έχουμε βγάλει. Λοιπόν, το έχουμε αφήσει τώρα να κρυώσει, πρέπει να κρυώσει αρκετά για να μπορούμε να το γλασάρουμε από πάνω, γιατί άμα είναι ζεστό και το γλασάρισε δεν θα στεγνώσει ποτέ. Λοιπόν, το μόνο που έκανα μια αμαρτία, μια παρατυπία, το δεύτερο τσουρεκάκι, δεν περίμενα να το γλασάρω, παιδιά, το τσάκισα. Έχει μέσα το γλάσο του. Έχει τη σοκολάτα του, παιδιά, είναι απίστευτο. Μου σπάσε τη μύτη. Δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα να το αφήσω να το γλασάρω. Δεν πειράζει, να γλασάρουμε το άλλο. Λοιπόν, πω πω, παιδιά μου, τρέχα τα σάλια. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά το λευκό το γλάσο, παιδιά, μες στο τσουρέκι. Εντάξει, πραλίνα είναι συνηθισμένη γεύση. Το λευκό το γλάσο είναι φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να γλασάρουμε. Λοιπόν.
λευκό γλάσο, ακριβώς το ίδιο που έχουμε βάλει από πάνω. Θα το απλώσουμε εδώ όλο ωραία, θα πάρω το πινελάκι να το πασαλείψω. Έτσι κι αλλιώς όλο δικό του. Λοιπόν, αυτό είναι το τσουρεκάκι μας. Θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει για να πάρει και το σχήμα του ωραία και να παγώσει σοκολατίτσα, να μπορούμε να το κόψουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ όλα τα παιδιά που βλέπετε τα βιντεάκια μου και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Λοιπόν φίλοι μου, αυτό είναι το τσουρεκάκι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το κόψαμε, το σερβίραμε. Έχει σταθεροποιηθεί πολύ ωραίο το γλάσο, η πραλίνα, από πάνω η κουβερτούρα. Ό,τι και να πούμε, τα λόγια περισσεύουνε. Λοιπόν, γεια σας και καλή μας όρεξη.